Φαίνεται ότι σήμερα ουσιαστικά τι απασχολεί τους εργαζόμενους, όπως φάνηκε δηλαδή και από τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων συναδέλφων, είναι η πανδημία του κορονοϊού και είναι και η κρίση η οποία σε κάποια κομμάτια φαίνεται, σε κάποια δεν φαίνεται κτλ. Δηλαδή για τον κορονοϊό βλέπουμε ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των χώρων δεν τηρούνται ούτε καν τα λειψά μέτρα που τέλος πάντων έχουν ανακοινωθεί από τον ΕΟΔΗ. Στη συντριπτική πλειοψηφία των χώρων δεν έχουν γίνει καν τεστ στους εργαζόμενους που γυρνάνε από τις άδειες, με αποτέλεσμα να συνοστίζονται εκατοντάδες αρκετούς χώρους χωρίς, και ουσιαστικά να αυξάνεται ο κίνδυνος διασποράς του ιού και μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς που βλέπουμε όλες τις εικόνες και ξέρουμε όλοι το τι γίνεται. Χρειάζεται αυτό που ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και συμμετέχουμε και εμείς σαν συνδικάτο, να δούμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της υγείας συνολικά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα και είμαστε ένας κλάδος με πολύ μεγάλη εργασιακή επικινδυνότητα, διαρκή εργατικά ατυχήματα συνέχεια, άλλα σοβαρότερα, άλλα λιγότερα σοβαρά, με περιοχές ουσιαστικά που υπάρχει πολύ οξυμένο το πρόβλημα της έλλειψης δομών υγείας, είτε πρωτοβάθμιων είτε νοσοκομείων. Το πιο οξυμένο παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι είναι στο Κιλκής, όπου το νοσοκομείο είναι σε τραγική κατάσταση, δεν υπάρχουν πρωτοβάθμιες δομές, η ΔΠΕ με χιλιάδες εργαζόμενους δεν λειτουργεί το κέντρο υγείας, όπως αντίστοιχα είναι και εδώ στη Σύνδο και στην ευρύτερη περιοχή που είναι απλωμένα τα εργοστάσια του μετάλλου. Βλέπουμε ότι η εργοδοσία εκμεταλλεύτηκε από την αρχή το κλίμα του κορονοϊού, αν και τα οικονομικά τους αποτελέσματα δεν είχαν σχέση με αυτό. Δηλαδή είδαμε σιδενόρα πωλήσεις, στην αρχή εργολαβικών, μετά και μόνιμων εργαζομένων. Είδαμε διαθεσιμότητα κατευθείαν με το που ουσιαστικά βγήκε το θέμα του κορονοϊού και τώρα φαίνεται ότι υπάρχει ζήτηση, έχει αυξήσει πολύ την παραγωγή, οπότε και την εκμετάλλευση και την εκμετάλλευση εκεί πέρα των εργαζομένων που δουλεύουν με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Στην ΕΚΜΕ είδαμε από την αρχή απολύσεις εργολαβικών, αναστολές, εκπεριτροπής εργασία. Είδαμε να επιβάλλει ουσιαστικά τώρα σε κάποιους εργαζόμενους που τους έβγαλε σε καραντίνα, γιατί υπήρχε υποψία ότι είναι κρούσματα του κορονοϊού, βγήκε το πρώτο τεστ θετικό, τα δύο μετά αρνητικά, να δουλέψουν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο που έχει περάσει τώρα ο Βρούτσης. Στην Κλέμαν είδαμε τηλεργασία από την πρώτη μέρα, καταργώντας ουσιαστικά το οκτάωρο και επίσημα δηλαδή η εταιρεία το έχει πει, με βάρδιους εργαζόμενους, να αναγκάζονται οι συνάδελφοι να πηγαίνουν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους, να κοπούν δηλαδή τα λεωφορεία, με αποτέλεσμα να έχουμε και δύο τροχεία, τα οποία είναι και εργατικά ατυχήματα γιατί γίνανε στα πλαίσια της μεταφοράς από και προς τη δουλειά. Και το τελευταίο είναι οι απολύσεις συναδέλφων, οι οποίες αν και επίσημα δεν έγιναν, αλλά συνδέθηκαν με μια υποτιθέμενη, ας πούμε, κρίση που υπάρχει στην εταιρεία ή με κάποιες προβλέψεις που υπάρχουν, άσχετα που αυτό τα νούμερα δεν βγαίνουν. Στην Αλουμίλ, στην αρχή που έπεσε η δουλειά, υπήρξαν υποχρεωτικές άδειες, τώρα έχουμε εξοδοτικά ωράρια, έχουμε Σάββατα, έχουμε υπερορίες και μάλιστα που είναι και παράνομα δηλαδή. Άρα, αν δούμε την κατάσταση αυτή, στον κλάδο μας θυμίζει πολύ αυτά που λέγαμε και στην περίοδο αυτής της ανεμικής ανάκαμψης που υπήρχε το 2018-2019. Δηλαδή ότι στην ανάπτυξη κερδίζουν αυτοί, στην κρίση χάνουμε μόνο εμείς. Άρα, αυτό που λέμε τώρα και ως συνδικάτο που έχουμε και ένα χρόνο ζωής, αυτό που χρειάζεται για να γίνει είναι να εξειδικεύσουμε το πλαίσιο πάλι του ΠΑΜΕ, που είναι πάρα πολύ αναλυτικό και ανακοινώθηκε τώρα μπροστά στη ΔΕΘ, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σπάσει αυτό το τίποτα δεν αλλάζει, ο φόβος που κυριαρχεί σε πολλούς συναδέλφους και να φανεί η προοπτική η οποία έχουμε, που είναι και η μόνη, δηλαδή ότι όλοι μαζί ενωμένοι οι εργάτες μπορούμε απέναντι στα αφεντικά να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Δηλαδή να μπούμε μπροστά σε συντονισμό με τα υπόλοιπα ταξικά συνδικάτα, έτσι ώστε να μην πειραχτεί κανένα δικαίωμά μας, ίσα-ίσα. Τώρα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι επιθετικά, ειδικά σε αρκετούς χώρους που υπάρχουν οι προϋποθέσεις, να βγούμε έτσι ώστε να πάμε για συλλογική σύμβαση εργασίας, ακόμη και με αυξήσεις σε χώρους που μπορούμε να το καταφέρουμε.
αυτό. Να τηρούνται οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Άμεσα και πολύ έντονα να δούμε το ζήτημα των εργατικών ατυχημάτων και να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας έτσι όπως προβλέπονται και που στις περισσότερες επιχειρήσεις δεν τηρούνται. Επίσης, εννοείται ότι θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις και για τα ζητήματα και για την Χρυσή Αυγή, που είναι πραγματικά τα τσιράκια των αφεντικών και στο δικό μας το κλάδο, και για την κινητοποίηση που υπάρχει τη Δευτέρα με τον Πομπέο. Αυτά.